Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε όλοι εκείνοι που πιστεύετε στον Κύριο και προσεύχεστε και έχετε την ελπίδα σας στο Θεό. Πρέπει να πάντα να είμαστε χαρούμενοι, παρόλες τις αντικσότητες της ζωής που νομίζω χτυπάνε όλους τους ανθρώπους, μηδενός εξαιρεμένου, πρέπει εντούτοις εμείς να είμαστε ευγνώμονες και ευτυχείς, επειδή πιστεύουμε στο Θεό και επειδή προσδοκούμε από Αυτόν τη σωτηρία και όλα τα καλά. Λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή για κάποιες αλήθειες οι οποίες κρύβονται συνήθως από τους ανθρώπους και αντί για αυτές τις αλήθειες βλέπουμε τις αντίθετες, τα ψέματα δηλαδή να διαδίδονται παρά αυτές οι αλήθειες του Θεού. Και ο Σατανάς δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να προσπαθεί να παραπλανήσει τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται βαγιά, μακριά από την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός, το Ευαγγέλιο Του, οι εντολές Του και όλες οι σοφίες οι οποίες υπάρχουν μέσα σε αυτά τα βιβλία. Όταν λοιπόν κανείς διαβάζει και μελετάει τις σοφίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να παραπλανηθεί από κάποιους ανθρώπους, ούτε από τα medium, ούτε από τους χαρτορίχτες, χαρτοπαίχτες και οποιοσδήποτε ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να τον ρίξουν, να τον παραπλανήσουν. Αλλά στέκεται στην αλήθεια του Χριστού και με αυτή τη δύναμη της αλήθειας πολεμάει τις αντικσότητες της ζωής και νικάει. Ας συνεχίσουμε λοιπόν λιγάκι από αυτές τις αλήθειες που είχαμε σημειώσει εδώ. Μια αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε εξ αρχής όπως είναι, δηλαδή νοήμων από το Θεό, όχι εξελεκτικά όπως λένε μερικοί, οι οποίοι θολώνουν τα νερά και λένε άνθρωπος, πίθηκος, άνθρωπος, συγγνώμη, πίθηκος, πιθηκάνθρωπος, άνθρωπος, λίγο νοήμων, περισσότερο νοήμων και τελείως νοήμων. Αυτά είναι διεθνείς ψευτιές όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το αποδείξει κανείς αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας. Ας τα θίξουμε απλώς τα θέματα, δίχως να τα ερμηνεύουμε τώρα γιατί δεν μας παίρνει ο καιρός. Να προχωρήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Άλλη αλήθεια. Θα υπάρξει ανάσταση των νεκρών σωμάτων που θα ενωθούν με τις αιώνιες ψυχές. Βέβαια. Διότι οι ψυχές είναι αθάνατες. Δεν πεθαίνουν οι ψυχές, μόνο το σώμα πεθαίνει. Άρα, τι θα αναστηθεί από τον άνθρωπο? Το σώμα το πεθαμένο. Η ψυχή δεν χρειάζεται να αναστηθεί αφού δεν πέθανε ποτέ. Το κύριο συστατικό που είναι η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει. Και άλλη μια αλήθεια, οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής ήταν Κινέζοι που πέρασαν τον Βόρειο Πόλο και κατέβηκαν μέχρι την Καλιφόρνια και το Μεξικό. Κατόπιν πήγαν οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι όπως ξέρουμε τους καθυπόταξαν και μετά πήγαν και οι Ευρωπαίοι, οι Ισπανοί με τον Αμέρικο Βεσπούκιο και οι Πορτογάλοι και ο Κορτές και όλοι αυτοί πήγαν μετά. Ή μάλλον ναι, οι Λευκοί κάνανε δύο επιδρομές, δύο μάλλον επικύσεις, μία από το βορρά και μία από τη θάλασσα, δηλαδή από τη Μεσόγειο. Λένε λοιπόν απερίφραστα, εμείς είμαστε Έλληνες και δεν θέλουμε θρησκεία που μας έφεραν οι Εβραίοι. Απαντούμε, ο Χριστός ήταν μεν κατά σάρκα Εβραίος, αλλά δεν τον δέχτηκαν οι Εβραίοι διότι είχαν διαστραφεί, είχαν διαστρέψει την αλήθεια και δεν τον αναγνώρισαν. Τον δέχτηκαν όμως οι Έλληνες, διότι οι Έλληνες ήταν πιο κοντά στην αλήθεια. Ήταν πιο φωτισμένοι, πιο ειλικρινείς από τους Εβραίους. Ο Χριστός το ήξερε αυτό διότι ότι θα το δεχτούν περισσότερο οι Έλληνες, γι' αυτό και είπε εκείνο το περίφημο «Ήρθε η ώρα να δοξαστώ», όταν πήγαν να τον βρουν οι Έλληνες, οι οποίοι πήγανε στον Φίλιππο και στον Ανδρέα και ζήτησαν να δουν τον Χριστό. Άλλη μια αλήθεια. Διαφθείρουν την Ελλάδα όπως μπορούν με τα πορνό, με τις εφημερίδες, με τις τηλεοράσεις, κατά 80% με τις τηλεοράσεις, διαφθείρουν την Ελλάδα για να μην επικρατήσει το ελληνοορθόδοξο μοντέλο ζωής. Δεν θέλουν να επικρατήσει το ελληνοορθόδοξο μοντέλο ζωής. Γιατί? Ξυπνάει το μυαλό του ανθρώπου, κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο και δυνατό και δεν συμφέρει στους παγκόσμιους κυβερνήτες αυτό το πράγμα.
αλλά συμφέρει ένα σιωνιστικό αντίχριστο μοντέλο, το οποίο αντί για να ανυψώνει τον άνθρωπο, τον σκλαβώνει. Τον κάνει τον άνθρωπο σκλάβο των επιθυμιών του και σκλάβων των αφεντικών του και της οικονομίας. Σκλαβιά είναι, αν ο άνθρωπος είναι ηλιστής και θέλει συνέχεια να παίρνει πράγματα και να ξοδεύει όλο του τον καιρό, όλη του την ημέρα, όλη τη δραστηριότητα, όλη την ικμάδα και τη δύναμη του σώματος και του μυαλού του για να βγάλει λεφτά, αυτός ο άνθρωπος έρχεται και γίνεται θύμα αυτών που διακινούν και τα λεφτά και όλα αυτά. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι αρμονικός, δηλαδή να δουλεύει τόσες ώρες, ώστε να μπορεί να βγάζει κάποια χρήματα για να ζει αυτός και η οικογένειά του και την άλλη ώρα του να την ξοδεύει σε ποιότητα ζωής, σε διασκέδαση, σωστή διασκέδαση και σε επιμόρφωση. Σε θεάματα λελογισμένα, όχι θεάματα οτιδήποτε, αλλά πρέπει να έχει κενό χρόνο. Ο άνθρωπος, ο οικονομικός, δεν έχει ποτέ κενό χρόνο. Δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και την ώρα που κοιμάται, το μυαλό του γυρίζει πόσα λεφτά θα βγάλει και πώς θα επεκταθεί. Άλλη αλήθεια. Τα μεγαλύτερα γραπτά μνημεία της ανθρωπότητας είναι γραμμένα στα ελληνικά. Ο Όμηρος και η Ιλιάδα, από τα αρχαία. Η Οδύσσια, η μεγάλη τραγική, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και η κορυφή τώρα. Η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Ακριβώς όπως βλέπουμε το αρχαίο κείμενο που έχουμε εμείς, ακριβώς έτσι έχουν εργαστεί τα χειρόγραφα, οι αρχαίοι κώδικες που είναι γραμμένοι η Αγία Γραφή. Και γιατί αυτό? Διότι τότε η ελληνική γλώσσα ήταν διεθνής γλώσσα λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι γράφτηκε λοιπόν η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, ενώ η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους 70 στην Αλεξάνδρεια επί της ελληνιστικής εποχής. Μια άλλη αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτοσωτηρία, ούτε εργοσωτηρία, αλλά μόνο Χριστοσωτηρία. Άλλη αλήθεια. Κληρονομείται η Βασιλεία του Θεού και κληρονόμος σημαίνει συγγενής εξ αίματος. Συγγενής εξ αίματος, δηλαδή πρέπει να μετέχουμε στο αίμα του Χριστού. Εκείνοι που συμμετέχουν στο αίμα του Χριστού, στην Αγία Κοινωνία, γίνονται συγγενείς εξ αίματος με τον Χριστό. Και αυτοί κληρονομούν τη Βασιλεία του Θεού, ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Αγία Κοινωνία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, όσο και καλοί άνθρωποι να είναι, δεν γίνονται κληρονόμοι. Ας το προσέξουμε. Και βέβαια, σωζόμαστε και μαζί με τους αδερφούς μας τους άλλους, αλλά και με θυσίες που κάνουμε για τους άλλους, έτσι. Όπως είναι αυτό το ωραίο που λέει μια μαντινάδα κριτική, δεν πάσεις στον παράδεισο όσα κεριά να ανάψεις, αν με τον πόνο τα λουνού μαζί κι εσύ δεν κλάψεις. Έτσι είναι. Μόνος του δεν σώζεται κανείς. Άλλη αλήθεια. Κάποιοι γεννιούνται από τη μάνα τους ευνούχοι, κάποιοι γίνονται οικειοθελώς για να αρέσουν στο Θεό. Τους αιρετικούς και τους αθέους θα πρέπει να τους αγαπάμε. Είναι συνάνθρωποι μας και οι αιρετικοί και οι άθεοι. Όλοι οι λαοί του κόσμου, μηδενός εξαιρουμένου. Αγαπάμε τους Κινέζους, τους Εβραίους, τους Τούρκους, τους Γάλλους, τους Εγγλέζους, όλο τον κόσμο, τους Αμερικανούς. Δεν μισούμε κανέναν. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Αλλά τους αιρετικούς και τους αθέους τους αγαπάμε, αλλά δεν τους συναναστρεφόμεθα. Δεν γινόμαστε ποτέ κοντά τους, δεν τους πλησιάζουμε εξ επαφής ποτέ, δηλαδή δεν γινόμαστε πολύ στενοί φίλοι. Γιατί τι θα έχουμε να πούμε με έναν άθεο όταν φάμε και πιούμε? Εκείνος βρίσκεται στο δικό του κόσμο, που συνήθως κατηγορεί τους ιερείς και έχει αυτά όλα τα στερεότυπα ότι οι παπάδες είναι που είναι εξουσία, να πούμε, και λοιπά, και είναι ομοφιλόφιλοι και όλα αυτά που λένε οι υβριστές του κλήρου. Και δεν μπορούμε να συναναστρεφόμαστε με τον άνθρωπο, ή πρέπει να τον βάλουμε στη θέση και του πούμε: κοίταξε να δεις, αυτά που λες όλα είναι αηδίες, δεν έχεις ιδέα τι σου γίνεται, δεν ξέρεις από εκκλησία, δεν ξέρεις από παπάδες, δεν έχεις δει ποτέ παπά στη ζωή σου, ακούς τι σου λένε οι άλλοι, οι νεκροθάφτες της αλήθειας, και έρχεσαι και τα λες και εσύ αυτά. Λοιπόν,
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία πνευματική συγγένεια με τους αθέους. Γι' αυτό πρέπει να τους αγαπάμε, αλλά να τους κρατούμε σε μια διακριτική απόσταση. Άλλη αλήθεια. Και θαύματα να κάνεις και νεκρούς να αναστήσεις, αν το κάνεις για δικό σου όφελος, δεν πας στο Θεό. Σωστά. Όποιος πηγαίνει για δικό του όφελος, και εκεί θα κρυθούμε όλοι εμείς που λέμε ότι κάτι κάνουμε, διότι οπωσδήποτε θα υπάρξει και εκεί η κρίση του Θεού. Στη γη έχουμε τρεις πατέρες. Α, όσοι δεν πιστεύουν την Αγία Τριάδα, την αξία της Παναγίας και των Αγίων, δεν πρέπει να λέγονται χριστιανοί. Μερικοί δεν παραδέχονται την Παναγία και τους Αγίους, όπως είναι οι Ευαγγελικοί, οι Προτεστάντες και άλλες έτσι πεντακοστιανές, δήθεν πεντακοστιανές, ομολογίες στην Αμερική και αλλού, δεν παραδέχονται την Παναγία σαν υπέροχο πρόσωπο. Εμείς, μετά την Αγία Τριάδα, έχουμε την Παναγία και μετά την Παναγία τους Αγίους. Άλλη αλήθεια. Εμείς έχουμε τρεις πατέρες στον κόσμο αυτό. Τον κατασάρκα πατέρα, αυτός που μας γέννησε και του χρωστάμε πολλά, και τη μητέρα μας. Τον πνευματικό μας πατέρα, που είναι αυτός ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή, και τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος είναι εκείνος που παρέχει τα πάντα. Η άλλη αλήθεια λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη, τα παιδιά της δούλης της Άγαρ, που σημαίνει και Σινά, θα χτυπούν τα παιδιά της ελεύθερης, της Σάρας. Τροποντινά βάζει ο Θεός τα παιδιά της δούλης, τους δούλους δηλαδή, να χτυπούν τα παιδιά της Σάρας, που είναι τα παιδιά της ελευθερίας, που είναι οι χριστιανοί. Και αυτό το βλέπουμε στην ιστορία να γίνεται συχνά, ότι οι αντίχριστοι χτυπάνε τους χριστιανούς. Βέβαια, οι χριστιανοί πάντοτε είναι πιο ειρηνικοί από τους άλλους λαούς. Υπάρχει καμία σύγκριση τώρα με τα αραβικά κράτη και με την Τουρκία και με την Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα. Η Τουρκία όμως συνέχεια βάζει δυναμίτες να δυναμητήσει την ειρήνη. Όποιος μπορεί να το δει αυτό, ας το δει. Όποιος δεν μπορεί, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Ο Χριστός είναι το πιο πολυπροφητευμένο πρόσωπο της ιστορίας. Είναι προφητευμένος με πάρα πολλές προφητείες. Με πάρα πολλές προφητείες. 350 κύριες προφητείες και πολλές μικρές, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος έχει μόνο δύο προφητείες, στον προφήτη Δανιήλ που μιλάει για τον Έλληνα κρυό, ο τράγος εξεγών, λέει ο Έλλην βασιλεύς, που είναι ο Αλέξανδρος. Για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο έχουμε δύο προφητείες, μία στον Ισαΐα που λέει φωνή βόντος εν τη ερήμο, και μία στον Μαλαχία. Επίσης για τον Αντίχριστο έχουμε 3-4 προφητείες και στις δύο διαθήκες. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε στο Πρωτοευαγγέλιο μια ανοίξη ότι θα είναι εκείνος ο οποίος θα δαγκώσει τη φτέρνα, λέει, του Χριστού. Θα δαγκώσει τη φέρνα του Ιππέα, του ελευθερωτή δηλαδή. Και στον Απόστολο Παύλο έχουμε εκεί μια ανοίξη. Στον Άγιο Ιωάννη έχουμε στην επιστολή του τη δεύτερη, νομίζω, που μιλάει και λέει τη λέξη Αντίχριστος εκεί. Και στην Αποκάλυψη που δεν λέει τη λέξη Αντίχριστος, αλλά λέει ο απαράνομος, εκείνος που το όνομα θα βγάζει το θηρίο, και εκείνος που το όνομα θα βγάζει χ ξ σ τ, δηλαδή το 666. Άλλη αλήθεια. Αν διατυμπανίζεις τις ελεημοσύνες σου, θα τις χάσεις και δεν θα αναγνωριστούν από το Θεό. Θυμάστε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή, την προπροηγούμενη, που είπαμε για τον Στέφανο, ο οποίος την ώρα που ατένιζε τον ουρανό, έβλεπε τον Χριστό στα δεξιά του Πατρός και έλεγε
ότι βλέπω τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του Πατρός και πήρε δύναμη από αυτό το όραμα που είδε και άντεξε τον λιθοβολισμό. Αυτό είναι που του επέβαλαν οι αντίχριστοι. Έξω της πόλεως οδήγησαν τον Χριστό και τον σταύρωσαν, τώρα έξω της πόλεως βγάζουν και τον Στέφανο και τον λιθοβολούν. Εκεί ο Στέφανος ομολογεί ότι βλέπει τον Χριστό με τα μάτια του και ότι βλέπει, λέει, τον Υιό του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ακριβώς το πρόσωπο του Χριστού. Και λέει ότι σε σένα παραθύσομαι, δηλαδή αφήνω το πνεύμα μου. Το είπε ο Χριστός, σε σένα αφήνω το πνεύμα, είπε στον Κύριο. Ο Στέφανος τώρα λέει, δέξου το πνεύμα μου. Ο Χριστός είπε, πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας τυπιούσι. Και ο Στέφανος λέει, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία τους αυτή. Με λαϊκό ξεσηκωμό καταδικάστηκε ο Χριστός σε θάνατο. Για να δούμε τις δύο παράλληλες καταστάσεις. Με λαϊκό ξεσηκωμό ξεσηκώθηκε και ο Στέφανος. Αλλά από τη στιγμή που λιθοβολείται ο Στέφανος, αρχίζει και η μετάνοια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μετανοεί, όπως βλέπουμε, στο όραμα της Δαμασκού και γυρίζει στο Χριστό. Ο Παύλος ήταν πρωτοστάτης στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και βάσταγε τα ρούχα μάλιστα αυτών οι οποίοι τον λιθοβολούσαν και έχερε, λέει. Ήταν λοιπόν λύκος για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αυτός ο λύκος, όπως πολλές φορές έχουμε πει, μεταβλήθηκε σε αρνή. Όταν είδε τον Χριστό μέσα στην έρημο, στον ουρανό, μέρα μεσημέρι, να λάμπει δυνατότερα από τον ήλιο και τυφλώθηκε. Και τότε άκουσε αυτό το πράγμα που άκουσε και του είπε ότι γιατί με κυνηγάς, Σαούλ. Και ο Στέφανος τώρα, λιθοβολούμενος, προσεύχεται και ο Παύλος τον παρατηρεί. Τώρα από εδώ βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όταν πολεμάμε εμείς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίχριστοι, θα πρέπει να προσέχουμε να μην θυμώνουμε. Ποτέ να μην θυμώνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, διότι θυμώνοντας χάνουμε όλη την υπόθεση. Ο θυμός είναι πάθος, το οποίο δεν πρέπει να βγαίνει και να επιτίθεται εναντίον των ανθρώπων, αλλά εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Αυτός είναι ο καλός θυμός. Ο κακός θυμός είναι εκείνος ο οποίος γίνεται εναντίον του προσώπου του ανθρώπου, είτε με την αγριότητα που τον κοιτάει κανείς στα μάτια, είτε με τις λέξεις που ξεστομίζει, οι οποίες μπορεί να είναι και απειλητικές, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο ωραίο να βλέπεις ένα θυμωμένο άνθρωπο να εκτοξεύει στον άλλον βρισιές. Και δεν συνιστά αυτό έναν χριστιανό, διότι οπωσδήποτε ο χριστιανός πρέπει να είναι πράος και ήρεμος. Μεταδίδει το λόγο του Θεού. Δεν μεταδίδει κάτι το δικό του, δεν μεταδίδει κάτι και η στρατηγή. Όταν καταστρώνουν τα σχέδιά τους, κάθονται κάτω με πολύ ηρεμία, αφού έχουν κοιμηθεί καλά, με καθαρό μυαλό, κάθονται ήρεμα πριν από τη μάχη και καταστρώνουν τα σχέδιά τους. Εάν δεν τα καταστρώσουν τα σχέδιά τους με ηρεμία, κινδυνεύουν να χάσουν τη μάχη. Ο θυμός λοιπόν είναι ένα σκυλί στον άνθρωπο που πρέπει να αντιθασευτεί. Ένα άγριο σκυλί, όταν επιτεθεί πάνω στα πρόβατα και θέλει να τα φάει, να τα αρπάξει, τι κάνουμε, το σκοτώνουμε. Γιατί λύσαξε το σκυλί και θέλει να φάει τους πάντες και τα πάντα. Έτσι είναι και ο θυμός λοιπόν. Και εκεί που γίνεται κάποιο έργο διαφωτιστικό προς έναν άνθρωπο, ξαφνικά μπαίνει ο θυμός στη μέση και τα κάνει όλα λίμπα. Το σκυλί λοιπόν, όσο και αν πεινάει, ποτέ δεν τρώει τα πρόβατα, παρά ξέρει ότι θα φάει αργότερα από το αφεντικό του, εάν εκτελέσει σωστά την αποστολή του. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να είναι και ο χριστιανός. Σαν το καλό και υπάκουο σκυλί, το σπιτικό του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει η λέξη αρχιμανδρίτης, γιατί όπως λέει και ο επίσκοπος Καντιώτης, ο Αγκοστίνος Καντιώτης, λέει πως εμείς οι αρχιμανδρίτες είμαστε σκυλιά.
πρέπει να φωνάξουμε όταν έρθουν οι λύκοι για να κατασπαράξουν το πίμνιο. Μεταφορικός δηλαδή θέλει να πει ότι πρέπει να φρουρούμε πάρα πολύ την Εκκλησία, τους ανθρώπους, να μην κινδυνεύουν τροποντινά από εκείνους οι οποίοι λιμένονται την Εκκλησία. Τον Στέφανο τον έφεραν κάποιοι άδρες ευλαβείς για να τον θάψουν και έγινε, λέει, εκεί δημόσιος θρήνος. Οι συγγενείς του έκλαψαν για το χαμό του Στεφάνου, αλλά από αυτό το διαγωνισμό του Στεφάνου έγιναν και πολλοί χριστιανοί. Βλέποντας την παρησία και τη δύναμη του μάρτυρα, πολλοί αποφάσισαν να έρθουν στο χριστιανισμό. Με θαύματα ο χριστιανισμός έλκει τις ψυχές. Από το διωγμό που έγινε μετά τον φόνο του Στεφάνου, τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, ο Φίλιππος και οι άλλοι διάκονοι, καθώς και πολλοί από τους μαθητές του Χριστού, πήγαν σε άλλες γειτονικές χώρες. Στην Έφεσο, στη Φινίκη και σε άλλες παραλιακές πόλεις κοντά στο Ισραήλ. Φεύγοντας λοιπόν, διασκορπίζεται η Εκκλησία και βγαίνει έξω από την Ιερουσαλήμ τώρα. Βέβαια, ένας πυρήνας της Εκκλησίας μένει στην Ιερουσαλήμ, αλλά πολλοί όμως φεύγουν έξω. Με το που φεύγουν έξω, αρχίζουν και διασπείρουν τον χριστιανισμό στους ιδωλολατρικούς λαούς, τους γύρω λαούς. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη ευεργεσία του Θεού προς την Εκκλησία του. Διότι εκεί, στην Έφεσο και στις άλλες πόλεις, άρχισαν οι ιδωλολάτρες να πιστεύουν ευκολότερα από τους Εβραίους, βλέποντας και τα θαύματα και την ευγλωτία των Αποστόλων. Και έτσι ο θάνατος του Στεφάνου γίνεται ζωή της Εκκλησίας μας. Το αίμα του Στεφάνου δηλαδή πέφτει στις φλέβες της Εκκλησίας και αυξάνεται η Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος, που λιθοβολούσε τον Στέφανο με τα χέρια κάποιων άλλων εχθρών της Εκκλησίας, άρχισε να κάνει τους διωγμούς του. Αλλά το δίδαγμα είναι ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να πολεμήσουν την Εκκλησία, γιατί δεν ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει πραγματικά, στην πραγματικότητα, διότι υπάρχει περίπτωση ακόμα και οι διώκτες του χριστιανισμού να μετανοήσουν και να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. Ο Στέφανος κραυγάζει τα τελευταία λόγια του γονατιστός και λέει να συγχωρέσει ο Θεός την αμαρτία αυτών που τον λιθοβολούν. Και του Παύλου και των άλλων οι οποίοι είναι εκεί κοντά. Ο Στέφανος πεθαίνει έχοντας αγγελική μορφή. Σαν άγγελος λοιπόν του Θεού φαίνεται ο Στέφανος εκείνη την ώρα κατά την οποία αφήνει το πνεύμα του. Και παρόλα αυτά τα θαυμαστά, ο Παύλος, αμετανόητος, σαν άγριος λύκος, μπαίνει στα χριστιανικά σπίτια και σέρνει άνδρες και γυναίκες στην εξορία και στο μαρτύριο. Και η επιστροφή του Παύλου γίνεται το 35 μετά Χριστόν, να θυμόμαστε αυτή τη χρονολογία. Το 33 γίνεται ο λιθοβολισμός Στεφάνου και το 35 μετά από δύο χρόνια γίνεται η επιστροφή του Παύλου. Δύο ολόκληρα χρόνια ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος, τι κάνει? Κυνηγάει την Εκκλησία. Δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα που θα τον εκαλέσει ο Θεός. Γι' αυτό και εμείς δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα από τις βουλές του Θεού. Βλέποντας αυτά εκπλησόμεθα. Και ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού, ο Απόστολος Παύλος, θα γινόταν ξαφνικά ο πρώτος κορυφαίος των Αποστόλων, πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος. Και τους έχουμε μαζί στις εικόνες, αγκαλιασμένους τον Πέτρο και τον Παύλο, διότι αυτοί οι δύο ήταν η στήλη και στην Εκκλησία μέσα, στις δύο πυλώνες που έχει η Εκκλησία μπροστά στο τέμπλο, έχουμε από δεξιά τον Παύλο και από αριστερά τον Πέτρο. Πόση λοιπόν αγάπη, ζωή, ελπίδα έδωσε
το πρόσωπο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου σε εκείνους που είδαν το πρόσωπό του να λάμπει σαν πρόσωπο αγγέλου και Αγίου μπροστά στα μάτια τους και πόση χαρά και συγκίνηση δεν έδωσε σε όλους εκείνους οι οποίοι, αν και ήταν ακόμα διώκτες, θα γινόντουσαν στο μέλλον οπαδοί του Χριστού. Αν δεν γινόταν αυτός ο διωγμός, αγαπητοί αδερφοί, δεν θα διεδίδεται το Ευαγγέλιο έξω από την Ιερουσαλήμ. Επομένως, θα μένει ο χριστιανισμός εγκλωβισμένος στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ο διωγμός αυτός επετράπει να γίνει για να διαφωτιστούν και άλλοι άνθρωποι. Διότι έφυγαν, πήγαν στη Σαμάρια που ήταν ελληνική και ιδεολατρική πόλη και έκαναν εκεί τους Σαμαρίτες χριστιανούς. Και το πανηγύρισαν, λέει, οι Σαμαρίτες το γεγονός του χριστιανισμού. Και βαπτίστηκαν πρόθυμα πολλοί από αυτούς. Όταν δηλαδή στην Ιερουσαλήμ διώκονται οι πρώτοι χριστιανοί στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια εκδιώκονται οι δαίμονες. Πόσο σοφά λοιπόν ο Θεός συνδυάζει όλα αυτά τα πράγματα, ώστε η πληγή του ενός να είναι θεραπεία του άλλου. Αλλά να μην στεναχωριόμαστε όταν ακούμε διωγμούς εναντίον των χριστιανών, διότι κάτι σπουδαίο θα γίνει, αγαπητοί αδερφοί, εκείνη την ώρα που γίνεται κάτι που νομίζουμε ότι είναι κακό. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, κάτι μεγάλο θα συμβεί μετά. Όπως μετά από μια αρρώστια, μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο δυνατός στην ψυχή. Και όταν φαίνεται νικητής ο άνθρωπος, τότε η αλήθεια της ζωής του φαίνεται και στους άλλους. Διαφαίνεται η αλήθεια πάρα πολύ και στους άλλους. Οι άνθρωποι του σπιτιού μας μερικές φορές σηκώνουν πόλεμο εναντίον μας. Πολλοί υποφέρουν από τους οικιακούς τους ανθρώπους. Αν προσεύχεσαι και πηγαίνεις σε εκκλησία, σου λένε πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, τι θα γίνεις, παπάς, τι θα γίνεις, καλόγερος, μοναχός θα γίνεις ή θα μας κάνεις εσύ εδώ πέρα, ας πούμε, τον σπουδαίο και φωτισμένο άνθρωπο. Σταμάτα λοιπόν και κόφτε αυτά τα πράγματα κλπ. Κλπ. Έχουν ακούσει οι άνθρωποι πολλά από το μίσος συγγενών, ακόμη και αδερφών. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, πατεράδες, λέει, που ήταν ιδωλολάτρες, σκότωναν μερικά παιδιά. Τα παιδιά τους, επειδή γινόντουσαν χριστιανοί. Φοβερό πράγμα. Αλλά οι βουλές του Θεού ξεπερνάνε σε δύναμη οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια. Και εκεί που σκάβει ο Σατανάς, φυτεύει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανδροί στο φρόνημα, γιατί κάνουμε και καλό στους άλλους αυτό το ανδρείο φρόνημα. Όταν βλέπουν έναν άνθρωπο αμφιταλαντευόμενο να λέει μια μέρα ναι, μια μέρα όχι, δεν του δίνουν σημασία. Όταν βλέπουν όμως έναν άνθρωπο σταθερό στην πίστη του, ο οποίος διακηρύσει καθημερινά την πίστη του, με στένο και με αλήθεια και με δύναμη, τότε οι άλλοι αυτοί το υπολογίζουν και κοιτάνε πάρα πολύ προσεκτικά οι άθεοι τους χριστιανούς. Θα τους ψυχολογήσουν και βλέπουνε, μιλάνε τα μάτια και οι πράξεις των ανθρώπων και δεν χρειάζονται πολλά λόγια μερικές φορές, αλλά οι ίδιες οι πράξεις μιλούν και λένε πολλά. Ο Φίλιππος, λέει, κήρυξε πάρα πολύ καρποφόρα στη Σεβάστια, ένας από τους 7 διακόνους ο Φίλιππος, όχι ο μαθητής του Χριστού, αλλά ο Φίλιππος ο διάκονος. Και ήταν εκεί, λέει, κάποιος άνδρας που υπήρχε στη Σαμάρια, ένας άνθρωπος, Σίμων, ο μάγος ο λεγόμενος, ο οποίος μάγευε, Σίμων ο Σαμαρίτης από τη Σαμάρια, ώστε έκανε πράγματα που εξέπληκε τους κατοίκους με τα μαγικά που έκανε. Και όλη η επαρχία, όλη η επικράτεια της Σαμάριας τον εθαύμαζε σαν σπουδαίο πρόσωπο και μάλιστα, λέει, άνθρωπος του Θεού, λέει, είναι αυτός, δηλαδή δύναμη του πήρε του Θεού. Και ο ίδιος βέβαια ισχυριζόταν ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος. Και πολλοί πίστευαν ότι ήταν η δύναμη, λέει, του Θεού. Και έμειναν όλοι έκπληκτοι από τα πράγματα που κατασκεύαζε το μυαλό του σατανικό του Σίμωνα του Σαμαρίτη, από τη Σαμάρια, του Σίμωνα του Μάγου. Όταν ο Φίλιππος πήγε εκεί λοιπόν και άλλοι Απόστολοι και είδαν τα θαύματα που έκαναν στη Σαμάρια,
Α, ξέχασα να σας πω ότι βάπτιζε ο Φίλιππος πολλούς εκεί πέρα στη Σαμαρία και όταν είδε ο Σίμων ανθρώπους να βαπτίζονται και να αλλάζουν, κατάλαβε ότι κάτι σπουδαίο γίνεται εκεί και γινόντουσαν και θαύματα. Δηλαδή αρρώστιες οι οποίες σε θεραπεύονται και έδειχνε αμέσως ο χριστιανισμός ότι έχει μια ουσία και δύναμη μεγάλη. Και ζήτησε ο Σίμωνας, λέει, να λάβει και αυτός το Άγιο Πνεύμα. Νόμιζε ότι είναι κάτι που μεταβιβάζεται με λεφτά και είπε θα πληρώσω όσα όσα για να δω κι εγώ, λέει, να πάρω κι εγώ το Άγιο Πνεύμα. Όταν πληροφορήθηκαν οι Απόστολοι όμως ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού, έστειλαν τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη για να συμπληρώσουν εκεί το έργο που είχαν αρχίσει ο Φίλιππος και άλλοι διάκονοι. Δηλαδή, όταν τους είπαν ότι μια στιγμή εδώ πέρα γίνεται κάτι σοβαρό, διότι οι άνθρωποι εδώ πέρα χρειάζονται να μάθουν για τον χριστιανισμό, διότι βαφτίζονται πολλοί, τότε τι έγινε. Έστειλαν ενισχύσεις, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες τι έκαναν. Βοήθησαν το έργο των διακόνων. Οι Απόστολοι σπέβδουν για να βοηθήσουν τους 7 διακόνους. Και στέλνεται εκεί σε αποστολή ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα και σε λίγο θα μιλήσουμε πάλι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, το θέμα αυτό. Εκεί που πλέον η Εκκλησία στέλνει από το Ιεροσόλυμα στη Σαμάρια, όταν έμαθαν ότι δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς τους Σαμαρίτες τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να συμπληρώσουν το κήρυγμα του Φιλίππου και να μεταδώσουν στους βαπτιστέντες το Πνεύμα το Άγιο. Μετέδιδα λοιπόν με τα χέρια τους διεπιθέσεως των χειρών τους και στο βάπτισμα το Πνεύμα το Άγιο σε εκείνους οι οποίοι εδέχονταν να γίνουν χριστιανοί και να βαφτιστούν. Και έκαναν την προσευχή αυτή διότι δεν είχε ακόμα μεταδοθεί σε κανένα από αυτούς το Άγιο Πνεύμα, μόνο ήσαν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε έθαταν οι Απόστολοι τα χέρια τους επάνω και λάμβαν αυτή Πνεύμα Άγιο, το οποίο φαίνονταν και αισθητό στο Πνεύμα του Άγιο. Πώς φαίνεται αισθητό στο Πνεύμα του Άγιο? Είναι πολύ απλό. Οι άνθρωποι που έπαιρναν το Πνεύμα του Άγιο μιλούσαν ξένες γλώσσες, όχι όλοι βέβαια, κάποιοι από αυτούς, ή μπορούσαν και έκαναν θεραπείες, έκαναν θαύματα. Ακόμα και οι ειδωλολάτρες οι οποίοι έπαιρναν το Πνεύμα του Άγιου γινόντουσαν αυτομάτως και θαυματουργοί. Όταν είδε λοιπόν ο Σίμων ότι με την επίθεση των χειρότερων Αποστόλων μεταδίδεται στους άλλους υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσέφερε σε αυτούς χρήματα. Τους είπε, δώστε μου και εμένα την εξουσία και τη δύναμη που έχετε εσείς, ώστε σε οποιονδήποτε θέσω τα χέρια μου απάνω να παίρνει Άγιο Πνεύμα. Και ο Πέτρος του είπε, να χαθεί το χρήμα σου μαζί με σένα. Και σου δίνω την απάντηση αυτή διότι ενόμισες ότι το ανεκτίμητο δώρο του Θεού, δηλαδή η ευλογία αυτή που δίνει ο Θεός με το Άγιο του Πνεύμα, τα χαρίσματα αυτά που προσφέρει, και ξέρουμε τον Απόστολο Παύλο ποια είναι, είναι νέα χαρίσματα που μεταδίδει, λέει, το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η πίστηση, η εγκράτεια, η αγάπη, η υπομονή, η φιλαδέλφια, νέα χαρίσματα λοιπόν είναι τα χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους οι οποίοι το λαμβάνουν. Μια άλλη φορά, να το έχουμε πιο πρόχειρο, να πούμε τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Βασικά, τα τρία βασικά είναι πίστηση, ελπίδα και αγάπη. Και ανώτερη από όλες είναι η αγάπη. Αλλά δίνει και πραότητα, εγκράτεια, μακροθυμία, ηρεμία, γαλήνη, εγκαρτέρηση, σοφία και όλα αυτά τα σύνεση το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα καλά δηλαδή δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και ο Πέτρος του είπε, επειδή νόμισες ότι ανεκτήμητος αυτός θησαυρός, το δώρο του Θεού, αποκτήεται με χρήματα, δεν υπάρχει για σένα μερίδιο.
ούτε μικρό μερίδιο από μοιρασία προερχόμενο, ούτε μεγαλύτερο μελαχνό παραχωρούμενο. Στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, των οποίων γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή, ποτέ και κατ' ουδέν αλόγω εσύ δεν θα λάβεις ούτε το παραμικρό δικαίωμα στη μετάδοση των θείων χαρισμάτων, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία και ανιδιοτελείς ενώπιον του Θεού. Βέβαια, δεν μπορεί ένας πονηρός άνθρωπος, ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει για να πάρει χρήματα, δόξα και οτιδήποτε άλλο, να το χρησιμοποιήσει το Άγιο Πνεύμα για αυτά τα χαμερπή, ας πούμε, πράγματα που θέλουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πνευματικοί αλλά είναι σαρκικοί. Δεν γίνεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα να χορηγηθεί σε σαρκικό άνθρωπο. Πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να πνευματοποιηθεί τροποντινά, ώστε ο Θεός να του δώσει το Άγιο Πνεύμα να το χρησιμοποιήσει για το καλό των συνανθρώπων και του εαυτού του, διότι θα καταστραφεί αν του το έδινε αλλιώς. Ποτέ λοιπόν, του λέει, και κατ' δύνατο δικαίωμα δεν έχει τη μετάδοση των θείων χαρισμάτων. Μετανόησε, του λέει, και χωρίσε εντελώς από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε το Θεό για το αμάρτημά σου αυτό, το οποίο δείχνει πόσο μεγάλη διαστροφή των διαθέσεών σου έχεις, ώστε αμφιβάλλω εσύ αν θα μετανοήσεις ειλικρινώς ποτέ και αν θα συγχωρηθεί η επινόηση αυτή της καρδιάς σου. Έχω αμφιβολίες, του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσύ θα μετανοήσεις, του λέει του Σίμωνος, και να μην το ξεχάσουμε το πούμε εδώ, από τότε, όταν οι ιερείς, εκκλησιαστικοί άνδρες, ακόμα και εκείνοι που έχουν τα παγκάρια της Εκκλησίας, να χειριστούν άσχημα το χρήμα της Εκκλησίας για δικούς τους λόγους, ωφέλη, λέγεται συμμονία αυτό το πράγμα. Ακόμα συμμονία λέγεται, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, όταν κάποιος θέλει να γίνει επίσκοπος με χρήματα. Πληρώσει δηλαδή για να τον χειροτονήσουν επίσκοπο. Και αυτοί που παίρνουν τα χρήματα και αυτός που τα δίνει είναι άνθρωποι της συμμονίας. Δηλαδή πέφτουν στο αμάρτημα του Σίμωνος του Μάγου και οπωσδήποτε είναι εκτός εκκλησίας και εκτός παραδείσου. Ούτε μια δραχμή δεν πρέπει από τα χρήματα της εκκλησίας να γίνεται σπατάλη, διότι το χρήμα αυτό είναι ιερό. Θα πάει στους φτωχούς, στις χείρες, στα ορφανά, θα πάει στα ιδρύματα, θα πάει να αγοράσουν ένα κομμάτι ψωμί για τον πεινασμένο και ένα πιάτο φαΐ για εκείνον ο οποίος δεν έχει να φάει και στέγη για εκείνον ο οποίος είναι άστεγο. Επομένως τα χρήματα αυτά είναι ιερά και ο Θεός εκεί είναι πολύ αυστηρός και όπως λέει και ο Πέτρος εδώ πέρα, δεν θα σου συγχωρεθεί αυτό το Θεό και δεν θα μετανοήσει ειλικρινά για να σου συγχωρεθεί η επινόηση της καρδιάς σου. Έχω αμφιβολίες, διότι σε βλέπω να είσαι γεμάτος πικρή χολή και κακία και ως δηλητήριο άλλο πλημμυρίζει την καρδιά σου και σε κατέστησε επικίνδυνο και στους άλλους. Ακόμα δεν βλέπω ότι είσαι σφιχτά δεμένος από την αδικία. Τότε λέει τρομοκρατήθηκε ο Σίμων και αποκρίθηκε και είπε «Παρακαλέστε εσείς υπέρε μου τον Κύριο για να μην μου συμβεί τίποτα κακό από αυτά που είπες». Και αυτό μια υποκρισία ήτανε, γιατί ήθελε να προσευχηθούν οι άλλοι για να συνεχίσει αυτό να κάνει το θέλημά του. Δεν μετενόησε δηλαδή. Απλώς τρομοκρατήθηκε και το ότι τρομοκρατήθηκε σημαίνει ότι δεν ήθελε να αλλάξει πορεία, γιατί αλλιώς θα αισθανόταν αγαλίαση, ίσως να έπεφτε και στα πόδια των Αποστόλων και να έλεγε συγχωρήστε με διότι έσφαλα. Αυτά συμβαίνουν στη Σαμάρια, όπου οι δύο Απόστολοι για τις μεταδόσεις των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος εκεί ελάλησαν το Λόγο του Κυρίου και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια ταξιδίου και εξήρυξαν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών, τα οποία συναντούσαν στον δρόμο τους. Έκαναν λοιπόν μια περιοδία μετά και είδαν τους άλλους αδερφούς και εκείνους που είχαν βαπτιστεί και έτσι βλέπει κανείς την Εκκλησία εδώ να γίνεται ισχυρή και να κερδίζει πάρα πολλούς οπαδούς. Ας μείνουμε μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο, σε μια άλλη περιοχή των πράξεων των Αποστόλων, όπου εκεί ο Φίλιππος βαπτίζει έναν Αιθίωπα, ευνούχο, όπως λέει, αλλά ο οποίος είναι αξιωματούχος της Αιθιοπίας και ο οποίος έρχεται εκεί πέρα για να προσκυλήσει στην Ιερουσαλήμ και ο Φίλιππος τον ευρίσκει, θα δούμε πώς, με ποιο θαυμαστό τρόπο τους φέρνει ο Θεός σε επαφή για να μεταδοθεί και στην Αιθιοπία μέσα από αυτόν τον αξιωματούχο, ο οποίος κρατάει, λέει, ήταν υπουργός των εξωτερικών με τη σημερινή έννοια, της Κανδάκης, της βασιλίσσης της Αιθιοπίας.
ήταν βασίλειο Αιθιοπία τότε και κυβερνόταν από μια βασίλισσα. Αυτό θα το δούμε στην επόμενη μας εκπομπή Πρώτα ο Θεός, όταν συνεχίσουμε, όχι στην ακριβώς επόμενη, στη μέθα επόμενη, ίσως αν έχουμε τον κύριο Χριστοδούλου ή για κάποιον άλλο. Θα το συνεχίσουμε εκεί, να δούμε τι έγινε παρακάτω στις πράξεις των Αποστόλων και πώς συνεχίζεται αυτή η μεγάλη εύνοια του Θεού να διαδοθεί ο Χριστιανισμός στα πέρατα όλες τις οικουμένες μέσω των Αποστόλων και των μαθητών και όλων των καλοπροαιρέτων, διδασκάλων, φανταστείτε, μάρτυρες και διδάσκαλους που χρειάστηκε ο Χριστιανισμός όλα αυτά τα χρόνια για να εξαπλωθεί. Έτσι, και σε αυτούς αποδίδουμε πάντοτε τιμή, στους Αγίους μας εμείς αποδίδουμε τιμή, την πρέπουσα τιμή. Τους τιμάμε, αλλά λατρεύουμε το Θεό. Τιμή στους Αγίους, λατρεία στο Θεό, στην Αγία Τριάδα. Η οποία εύχομαι να σας έχει καλά μέχρι την επόμενη ακουμπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίου.